Τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών Στροβόλου. Οι εργαζόμενοι στη συλλογή Σκυβάλων αναστέλουν τα απεργιακά μέτρα μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην προχωρήσει σε κατακύρωση της προσφοράς για ανάθεση της εργασίας σε ιδιωτική εταιρεία πριν την 31η Οκτωβρίου. Έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε διάλογο με τις συντεχνίες. Έχουμε σήμερα καταλήξει σε μια ενδιάμεση, αν θέλετε, λύση. Με γνώμονά μας να είναι πάντοτε το καλό νοούμενο συμφέρον των δημοτών του Στροβόλου και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πείσουμε ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου, είναι προς το συμφέρον των πολιτών να μην αγοράζει από τους ιδιώτες συνεργεία για τη συγκομιδητή Σκυβάλων, αλλά να εμπιστευτεί τους εργαζόμενους, να ενισχύσει τους εργαζόμενους. Μπορεί να κάνουμε λάθη, παραλήψεις, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Συνεχίζουμε όπως συνεχίζαμε τις 5 μέρες. Η άρση της απεργίας ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς ο Στρόβολος είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο τις τελευταίες ημέρες. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο προδρόμου έξω από το τμήμα περιβάλλοντος και το τμήμα διαχείρισης αποβλήτων. Η κατάσταση με τα σκουπίδια είναι αυτή που βλέπετε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, η προθεσμία για υποβολή προσφορών λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Στροβόλου θα αξιολογήσει τις προσφορές των ενδιαφερομένων και θα αποφασίσει σε ποια εταιρεία θα αναθέσει τη συλλογή Σκυβάλων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 7 εταιρείες.